με βασική προτεραιότητα τη συνδιαμόρφωση του προγράμματος Νεολαία 17-27 από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, η Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Europe Direct του Δήμου, διοργάνωσαν τοπική διαβούλευση στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια διαβούλευση η οποία γίνεται με τους νέους, με τους ίδιους τους νέους, γιατί θέλουμε στην εθνική στρατηγική η οποία γίνεται τώρα, μετά από 15 χρόνια υποχρέωσης για την ελληνική πλευρά που δεν έχει ακολουθήσει τα δεδομένα της υπόλοιπης Ευρώπης, να συμμετέχουν οι ίδιοι οι νέοι, να ακουστεί η φωνή τους και να δώσουν το στίγμα τους για τα χρόνια που έρχονται. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούσουμε, γιατί σε αυτούς απευθυνόμαστε και αν δεν ανταποκριθούμε, δεν θα φέρουμε και τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Θα γίνουν 5 διαδικασίες. Έγινε στην Κομωτινή, γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ακολουθεί Αθήνα, Γιάννενα και Ηράκλειο Κρήτης και στη συνέχεια τα συμπεράσματα θα ανέβουν στο OpenGov όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν τις προτάσεις που έχει καταθέσει μια επιστημονική επιτροπή μαζί με την άποψη και τα σχόλια των νέων. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης αλλά και των υπολείπων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε άλλες πόλεις της χώρας είναι η δημιουργία του προσχεδίου του πλαισίου στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάμωση των νέων. Η διαδικασία αυτή είναι μία από τις 5 διαδικασίες της διαβούλευσης, της ανοιχτής διαβούλευσης που κάνει η Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Ύπαρξη εθνικής στρατηγικής για την νεολαία είναι μία από τις υποχρεώσεις της χώρας. Ξεκινάμε τώρα τον κύκλο των ανοιχτών διαβουλεύσεων πριν η συζήτηση μπει στην επίσημη διαδικασία του διαδικτυακού τόπου OpenGov. Η λογική της εθνικής στρατηγικής για την νεολαία είναι πως η κυβέρνηση δεν αποφασίζει από μόνη της το τι θα κάνει για την νεολαία και το τι πολιτικές θα υλοποιήσει, αλλά συμβουλεύεται, διαβουλεύεται και συζητάει με τους νέους και τους νεανικούς φορείς. Χαίρομαι που βρήκαμε ανοιχτά αυτιά και πολύ καλή διάθεση από πλευράς του κ. Παπαγεωργίου, του Γενικού Γραμματέα Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Χαίρομαι που συμμετέχετε σε ένα κείμενο, σε διαμόρφωση ενός κειμένου που προσδιορίζει τις αρχές και τους στόχους, το όραμα ουσιαστικά των νέων στην Ελλάδα. Ένα κείμενο που θα συνδιομορφώσετε εσείς γιατί σας αφορά. Στην εκδήλωση οι νέοι απάντησαν σε μία σειρά ερωτήσεων, ενώ ο Γενικός Γραμματέας και οι συνεργάτες του παρουσίασαν τη μέχρι τώρα διαμόρφωση της στρατηγικής, συζήτησαν με τους παρευρισκόμενους και κατέγραψαν προτάσεις και παρατηρήσεις. Η εθνική στρατηγική στοχεύει στην ενδυνάμωση σε γενικό βαθμό, δηλαδή στο να δώσουμε τις δυνατότητες και τα ίσα δικαιώματα σε όλους τους νέους να αποδείξουν τις ικανότητές τους και να κάνουν τη μετάβαση στην κοινωνία από το χώρο του σχολείου και της οικογένειας με όσο καλών δυνατότερες και σωστότερες προοπτικές. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στη διαδικασία, αναφέροντας τρεις αλήθειες και ένα ψέμα για τους νέους. Το ένα είναι ότι οι νέοι είναι όχι ακριβώς ανυπάκουοι, αλλά είναι εναντίον κάθε φύσεως εξουσίας και κυρίως εξουσίας των γονέων. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι το ότι οι νέοι είναι ονειροπόλοι. Το τρίτο είναι ότι οι νέοι είναι πάρα πολύ δημιουργικοί. Και το λέω αυτό από την εμπειρία που είχαμε. Ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πρωτεύουσα νεολαίας το 2014. Και το τέταρτο είναι ότι οι νέοι είναι πιεσμένοι ερωτικά. Οι σχέσεις τους με το άλλο φύλο ξεκινάει και πολλές φορές έχουν την εντύπωση ότι τελειώνει στα μηνύματα με το κινητό. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, νεαρά αμαία, οι φορείς υποστήριξής τους, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.